Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο μου. Στο σημερινό βίντεο έχουμε update και πολλά άλλα. Λοιπόν, ε, ήθελα να ευχαριστήσω τους καινούργιους μου συνδρομητές που έχουν κάνει εγγραφή στο κανάλι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Λοιπόν, ε, θέλω τώρα να πάμε να δούμε και τα τελευταία μου βίντεο που έχω ανεβάσει εδώ. Πηγαίνετε να τα τσεκάρετε. Όσοι είστε καινούργοι στο κανάλι, πατήστε like σε αυτό το βίντεο, κάντε εγγραφή, πατήστε και το καμπανάκι να ενημερώνεστε για τα βίντεο που έρχονται. Λοιπόν, αυτό είναι το τελευταίο βίντεο που έχω ανεβάσει. Λοιπόν, και θέλω να εστιάσουμε λίγο σε αυτό. Βασικά να πω ότι ο τίτλος είναι... Δεν μου αρέσει, δηλαδή έτσι πως το ακούω. Πως εγώ αλάφρωσα τον υπο... την επάνεια εργασία μου, δηλαδή τον υπολογιστή. Ίσως να μην είναι και η σωστή έκφραση, αλλά εγώ ήθελα και το είπα έτσι. Γιατί να σας πω την αλήθεια μου, πραγματικά έχει αλαφρώσει ο υπολογιστή μου. Και πάμε να σας δείξω και αυτό εδώ, ότι το έχω τηρήσει και μένει πάντα καθαρός. Ναι, μένει καθαρή επιφάνεια εργασία μου και ο υπολογιστή μου. Και κυρίως η οθόνη. Είναι σημαντικό η οθόνη μας να είναι πάντα καθαρή γιατί κολλάει. Λοιπόν, και έχει μείνει έτσι οργανωμένη. Λοιπόν, ε, ανοίγουμε εδώ το φάκελο αυτό και δεν σας είχα δείξει την προηγούμενη φορά μέσα τους φακέλους. Δεν θα τους δούμε τώρα όλους, δηλαδή σας είχα δείξει ορισμένους φακέλους, να πω εδώ στις εφαρμογές και στα παιχνίδια. Δεν σας είχα δείξει εδώ που λέω βίντεο. Λοιπόν, εδώ βίντεο, ναι μένει όλα τα βίντεο, αλλά πώς είναι όμως, αν πώς είναι μέσα τα βίντεο, με τι σειρά είναι. Λοιπόν, πάμε εδώ να τα ανοίξουμε, για να σας δείξω τι εννοώ, να καταλάβετε. Εδώ πέρα αυτός ο φάκελος είναι με όλα τα βίντεο που έχω, όλα αυτά που υπάρχουν είναι εδώ. Λοιπόν, εδώ πέρα που λέει έτοιμο για το YouTube, κάτσε να πάμε πρώτα από εδώ. Να ξεκινήσουμε από εδώ αριστερά. Αυτό εδώ ο φάκελο λέει για μοντάζ, που σημαίνει τα βίντεο που έχω τραβήξει εγώ, είτε με την, ε, την γραφή οθόνη, είτε με την καμερά μου. Τα βάζω εδώ πέρα. Τα μεταφορτώνω για να διάσω την κάρτα. Τα περνάω εδώ. Αυτά που είναι να ανεβάσω στο YouTube. Εδώ που λέω για μοντάζ σημαίνει ότι είναι για μοντάζ να πάνε. Λοιπόν, και όταν τα μοντάρω και μετά, τα περνάω εδώ. Εδώ πέρα. Έτοιμα για το YouTube. Ωραία. Ναι. Δηλαδή εδώ πέρα πατάς και είναι τα έτοιμα. Τώρα δεν υπάρχουν. Εδώ είναι κάποια άλλα που πρέπει να μονταριστούν. Ναι. Που είναι για να τα μοντάρω και να τα μεταφορτώσω στο YouTube για να τα δείτε εσείς. Και αυτό ήθελα και να πω και ένα μικρό update ε, για τα βίντεο που θα ανέβουν. Είναι με παιχνίδι το πρώτο βίντεο, ναι, και το άλλο το βίντεο είναι με ζωγραφική. Γιατί τα έχω καιρό που τα έχω φτιάξει, και τώρα ήρθε η καιρό να τα ανεβάσω. Θα ανεβάσω πρώτα αυτό εδώ το βίντεο που βλέπετε τώρα, θα έχει ανέβει και στη συνέχεια τα επόμενα. Λοιπόν, ε, και ήθελα να πω αυτό εδώ το, το βίντεο με το παιχνίδι. Βέβαια το λέω και στο βίντεο μέσα το λέω το πρόβλημα που συνέβη. Είχα ξεκινήσει να γράφω αυτό το παιχνίδι την πρώτη πρώτη φορά που το πρώτο να κάνω εγγραφή οθόνη και δεν μου έγραψε. Μου έγραψε κάποια δευτερόλεπτα και... και έφευγε βολίδα. Ήταν 8 δευτερόλεπτα και έπαθα σοκ. Και οπότε αναγκάστηκα να το ξαναπέξω από την αρχή. Παρόλο που θα δείτε στο παιχνίδι ότι τα αστεράκια τα έχω ήδη παίξει. Έχουν φτάσει τρία αστέρια, δύο, ένα ανάλογα. Οπότε, ναι, θα... Να πάτε και εκεί να το τσεκάρτε, θα το ανεβάσω, λοιπόν, τις επόμενες μέρες. Ε, αυτά. Αυτό ήθελα να πω για την οργάνωση και είναι και πολύ σημαντικό και να πω και ότι ε, έφτιαξε, λοιπόν εδώ πάμε να δούμε, όπως βλέπουμε εδώ το Movie Maker έχει φτιάξει κατά 90%. Θυμάστε που σας έλεγα σε προηγούμενο βίντεο ότι το Movie Maker είναι αργάταζα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ και το αρχείο δεν τρομάζει να το ανεβάσει, να το ανοίξει. Τώρα που γράφει η οθόνη μου και κάνω αυτό το βίντεο, θα το ε, βάλω στο Movie Maker, θα το μεταφορτώσω σε λιγότερο από μία ώρα. Τόσο γρήγορα το μεταφορτώνει τώρα, το ανοίγει μάλιστα, για να μπορέσω εγώ να κάνω το μοντάζ. Ενώ πρώτα ήθελε μια ολόκληρη μέρα μόνο γι' αυτό. Λοιπόν, και δεν είναι και φτουνό, ήθελε που ήθελε μία ολόκληρη μέρα. Δεν σκεφτόμουν κι εγώ είχα ζει, γιατί είμαι χαζή, ναι. Αυτή η καραντίνα μας έχει πάρει το μυαλό, δηλαδή έχω αρχίσει και ξεχνάω. Θα μπορούσα αφού ήθελε μία ολόκληρη μέρα για να το ανοίξει, θα μπορούσα με το που το άνοιγε, γιατί μόλις το άνοιγε ήταν αργά και έπρεπε να πάω για ύπνο κι εγώ σαν άνθρωπος, δεν σκεφτόμουν και εγώ ότι στο. Μέσα εκεί στο movie maker έχει και save. Έχει αποθήκευση που μπορεί να σώσει αυτό που έχει ετοιμάσει μέχρι και που έχει φτάσει. Και αυτό το σκεφτόμουν και την επόμενη πήγαινα ξανά από την αρχή και ξανά από την αρχή. Και έκανα τρει μέρε να ανεβάσω ένα βίντεο πια, έλεος Λοιπόν, οπότε τώρα. Ναι, Δε, γιατί δεν σκεφτόμουν να πηγαίνω ε, αποθήκευση. Θα τα αποθηκεύω μέχρι εκεί που το είχα φτιάξει. Τέλος πάντων, αυτά παιδιά, γι' αυτό εδώ και το update ήταν για τα δύο βιντεάκια που έρχονται. Δεν θα σας πω όμως, το ένα είναι με ζωγραφική, δεν θα σας πω τι είναι και ούτε και πιο παιχνίδι, να πάτε να το τσεκάρετε. Λοιπόν, πάμε πάλι στο κανάλι. Για όσους δεν έχετε κάνει εγγραφή, κάντε εγγραφή, πατήστε και το καμπανάκι, κάντε like σε αυτό το βίντεο, κάντε share. Λοιπόν, τα σχόλια τα έχω απενεργοποιήσει. Λοιπόν, δεν υπάρχουν. Sorry γι' αυτό. Λοιπόν, αυτά είναι και τα τελευταία μου βίντεο. Πηγαίνετε να τα τσεκάρετε όλα αυτά εδώ. Και εδώ πέρα. Αυτά. Γιατί τώρα που είμαστε και μέσα στο σπίτι, πραγματικά δεν έχουμε τι να κάνουμε. Οπότε, σας δίνω και μερικές ιδέες πώς να ε, περάσουμε τον ελεύθερο χρόνο μας. Ελεύθερο, τώρα έχουμε άπειρο χρόνο. Δεν το συζητάμε αυτό. Εδώ που ζωγραφίζουμε τα πάντα και να παίζουμε και με την κιθάρα εννοείται. Έχω αρχίσει και παίζω λίγο με την κιθάρα μου έπειτα από τόσα χρόνια. Είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα και εσείς όποιο όργανο έχετε να το βγάλετε, να το ξεσκονίσετε και να παίξετε. Ναι, γιατί όχι, ό,τι δηλαδή χόμπι έχετε. Τώρα είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία που είμαστε μέσα στο σπίτι, κλεισμένοι, εγκλωβισμένοι, να το πω έτσι, να αρχίσετε κι εσείς να ασχολείστε με αυτό, αν και τα έχω πει και σε επόμενο βίντεο. Δεν πειράζει να τα ξαναπούμε. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο να πω για το σημερινό βίντεο. Ε, αυτά. Αυτά παιδιά. Είπαμε like, subscribe share στο βίντεο, subscribe με καμπανάκι και εμείς θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Να είστε καλά φίλια πολλά και τα λέμε. Bye!